Με ανταλλαγή διαξηφισμών σημαδεύτηκε η πολύ ωραία και θυελώδη σε αρκετές στιγμές συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Αξιών της Βουλής, η οποία εξέτασε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στον τομέα της δικαιοσύνης, με αφορμή τις καταγγελίες για διαπλοκή και οικογενειοκρατία. Παρόντες ήταν όλοι οι φορείς της δικαιοσύνης. Δίπλα-δίπλα ο αρμόδιος υπουργός Ιωνάς Νικολάου, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρο Νικολάτος. Στο ίδιο τραπέζι και άλλα τρία μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρο Νικολάτος επιδόθηκαν σε ένα πρωτοφανές λεκτικό πραντεφέρ. Ο Γενικός Εισαγγελέας με τίμησε με την φιλία του για 45 χρόνια, 25 από τα οποία υπήρξε συνάδελφος δικαστής. Η φιλία δυστυχώς τερματίστηκε από μέρους του μόλις εκδόθηκε η απόφαση Ιλιάδης Τράπεζα Κύπρου. Πραγματικά είναι προσβλητικό για εμένα να ακούω κάτι τέτοιο. Ο λόγος που υπήρξε αυτή η απόσταση οφείλεται στην απογοήτευση από κάποιες αποφάσεις και τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν. Με τον πρόεδρο του Ανωτάτου να δίνει συνέχεια, κάνοντας λόγο για σκοπιμότητες, προκαλώντας εκ νέου την έντονη αντίδραση του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε ζητήματα αντικειμενικής μεροληψίας. Για ποιο λόγο δεν δήλωσε την πνευματική του συγγένεια με τον κύριο Πολυβίου στην υπόθεση Νίκολας, ο κύριος Κληρίδης ήταν δικαστής και ο κύριος Πολυβίου δικηγόρος. Καμία σύγκριση μεταξύ της πνευματικής μου συγγένειας με τον Πόλη Πολυβίου στην υπόθεση Νίκολας και στην περίπτωση Νικολάτου. Δεν ήταν λάθος η απόφαση Ιλιάδη Τράπεζας Κύπρου, όπως και η απόφασή μου να μην εξαιρεθώ. Θλίβομαι γιατί αφιέρωσα ολόκληρη την ζωή μου στην ανύψωση της αξιοπιστίας της δικαστικής εξουσίας και τα είδα όλα να χάνονται προς εξυπηρέτηση συμφερόντων. Με έχουν κατακρεουργήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επειδή έδωσα αθωωτική ψήφο στην υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου και Ιλιάδη. Απορρίπτω τον ισχυρισμό ότι ο Γενικός Εισαγγελέας τάχα κίστησε που έχασε τις υποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις με τις οποίες διαφωνώ, αλλά δεν υπάρχει άλλο ένδικο μέσο να εξεταστούν. Δεν γίνεται να επιστρέφουν νομική λειτουργία από το δικαστήριο και να αισθάνονται πως δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Πολλοί δικηγόροι δεν τολμούν να θίξουν το ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων των δικαστών. Εξαιτίας της ανταλλαγής προσωπικών επιθέσεων, ο δικαστής του Ανωτάτου Κώστας Παμπαλής προειδοποίησε με αποχώρηση από την αίθουσα, ενώ το μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Δέσπο Μιχαηλίδου δήλωσε ότι δεν ήταν εις γνώση τους η προσωπική υπόθεση του κυρίου Νικολάτου. Κοινή υπήρξε πάντως η διαπίστωση για την ανάγκη άμεσης προώθησης και εφαρμογής ριζικών αλλαγών στο δικαστικό σύστημα. Με τους δικαστές του Ανωτάτου να απορρίπτουν ωστόσο κάθε υπόνοια για διαπλοκή και συγγενοκρατία. Ιδιαίτερα έντονο στην τοποθέτησή του ήταν ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης. Δεν υπάρχει διαφθορά στη δικαιοσύνη, αλλά έλλειψη αντικειμενικής αμεροληψίας είναι ξεκάθαρο. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι τομές δικαίου και όχι μεταρρυθμίσεις. Ο λαός έχει απαξιώσει τη δικαιοσύνη και τα τελευταία γεγονότα έχουν δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Ο Γενικός Εισαγγελέας επανέλαβε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο ίδιος οι εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας δεν κλήθηκαν από το ανώτατο δικαστήριο να συμμετάσχουν στις επιτροπές που συστάθηκαν για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Τη βούληση της κυβέρνησης για το μέσο ώστε να ανατραπεί η δυσμενής εικόνα υπογράμμισε εξάλλου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου. Οι αλλαγές αυτές να επέρθουν όσο το πιο γρήγορα γίνεται. Ακόμα και να επισπευθεί ο χρόνος τον οποίο έχουμε αρχικά καθορίσει στα πλαίσια του σχεδίου δράσης το οποίο ετοιμάσαμε ως εκτελεστική εξουσία. Την έντονη ανησυχία τους αλλά και την ανάγκη λήψης μέτρων ανέδειξαν τα κόμματα με δηλώσεις βουλευτών και ανακοινώσεις. Αν δεν θεσπιστεί κανονισμός διοντολογίας και πρακτικής για την απονομή της δικαιοσύνης, αυτά τα προβλήματα και απαξίωση θα συνεχίσει να υπάρχει. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Αναμέναμε από τους εμπλεκόμενους θεσμούς και ιδιαίτερα από τη δικαστική εξουσία αντίληψη των μηνυμάτων που εκπέμπει η κοινωνία. Ο πρόεδρος του Ανωτάτου σε να μην αντιληφθεί και τι τρέχει. Ευελπιστώ ότι μπορεί να ησυχάζουν λίγο τα πράγματα, να δει ο ήλιος και να αντιληφθεί τι είναι που έγινε και να διευκολύνει τα πράγματα. Η δημιουργία τριτοβάθμιου δικαστηρίου δικαιοδοσίας που αποτελεί πάγιο αίτημα της ΕΔΕΚΑ από την δεκαετία του 1990 αποδεικνύεται σήμερα αδύρυτη ανάγκη. Όμως μας ανησυχεί η διαπίστωση του Γενικού Εισαγγελέα ότι σε πολλές υποθέσεις δεν γίνεται σωστή απονομή δικαιοσύνης. Να πάρθουν μέτρα
τα οποία θα κερδίσουν ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου. Τα όσα εξήγηλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εμείς θα τις στηρίξουμε. Εξάλλου το Δημοκρατικό Κόμμα και οι οικολόγοι προχωρούν από κοινού σε ανάληψη κοινοβουλευτικών πρωτοβουλειών. Κατάθεση της πρότασης νόμου για την καθιέρωση του ασυμβίβαστου στον τομέα των δικαστών. Στη συνάντηση των ηγεσιών των δύο κομμάτων το μεσημέρι συζητήθηκαν και άλλες κοινές δράσεις.